φορά που πήγαμε με τον μπαμπά να ακούσουμε την Ευανθία Ρεμπούτσικα να παίξει βιολί, μου άρεσε πάρα πολύ το όργανο και έτσι όπως ακουγότανε και ήθελα να παίξω κι εγώ βιολί. Τα Χριστούγεννα μου πήρε η μαμά και ο μπαμπάς ένα βιολί και έτσι άρχισε όλη η περιπέτεια με τη μουσική. Η Μούσα είναι η συμφωνική ορχήστρα νέων του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, η οποία δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2015 με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αριθμοί πάνω από 100 μέλη συνολικά, τα οποία τα περισσότερα έχουν σαν βάση Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε παιδιά και από άλλες πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Φλόρινα, Κέρκυρα, Αθήνα. Είναι μια μεγάλη κοινότητα νέων μουσικών που συμπράττουν με στόχο να κάνουν συμφωνική μουσική μαζί. Τα μέλη της Μούσα έχουν χωριστεί σε δύο τμήματα. Υπάρχει η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων που είναι για παιδιά ανωτέρα σχολής και πάνω. Τα περισσότερα παιδιά ηλικίας από 16 χρονών και πάνω. Και υπάρχει η Κοινωνική Ορχήστρα Εγχόρδων για παιδιά από 8 έως και περίπου 15 χρονών μέχρι και τη μέση σχολή. Σε ειδικές περιστάσεις όπως η σημερινή, τα παιδιά συμπράττουν και όλα μαζί. Δηλαδή εμφανίζονται σαν Συμφωνική Ορχήστρα όλοι μαζί. Έχουμε κάθε Κυριακή πρόβα, αλλά όταν έχουμε μια συναυλία, 5 μέρες πριν κάνουμε πρόβα. Το να βάλουμε παιδιά από μικρές ηλικίες να παίξουν συμφωνικά έργα δύσκολα δίπλα σε μεγαλύτερους μουσικούς, πιστεύω πως είναι τρομερό κέρδος για τα παιδιά. Αποκτούν εμπειρίες που αργότερα θα καταλάβουν πόσο σημαντικές είναι για έναν μουσικό της κλασικής μουσικής, της φωνικής μουσικής. Συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους. Ακόμα και όταν αυτή η συνεργασία παίρνει μορφή διδασκαλίας και μάθησης, δασκάλου και μαθητή, όπου ένα παιδί διδάσκει ένα άλλο. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι τα μικρά παιδιά όταν έχουν κάποια παύση και δεν παίζουν μέσα κατά τη διάρκεια ενός έργου, με πόσο ενδιαφέρον παρατηρούν και κοιτάνε για να απορροφήσουν όλα αυτά τα βιώματα και τις εμπειρίες που βλέπουν από τους πιο μεγάλους μουσικούς. Και αυτό μετά εμείς αντίστροφα, όταν το παρατηρούμε, βλέπουμε τη δύναμη που βγάζουν παραπάνω. Παίρνοντας δύναμη και θάρρος και πρώτα το πω, κάποια πίστη ίσως για αυτό που μπορούν να κάνουν, να ξεπεράσουν τις δυνάμεις τους. Γιατί εγώ προσωπικά βλέπω ότι τα μικρά παιδιά καιρό με τον καιρό ξεπερνάνε τις δυνάμεις τους. Ο οργανισμός δεν είναι τούβλα, δεν είναι ο χώρος. Ο χώρος είναι το εργαλείο. Ο οργανισμός είναι οι άνθρωποι που τον μετατρέπουν σε δομικό στοιχείο της κοινωνίας. Οι νέοι άνθρωποι είναι το σημαντικότερο στοιχείο πάνω στο οποίο θα πρέπει κανείς να επενδύσει, έτσι ώστε αυτοί οι χώροι, που όμως είναι οργανισμοί, να συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον και να συνεχίσουν να λειτουργούν και σαν πρεσβείες πολιτισμού για την Ελλάδα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά και σαν χωνευτήρια ιδεών, σαν τόποι συγκέντρωσης ανθρώπων για κοινούς σκοπούς,
για κοινά project, για κοινά οράματα. Μια συμφωνική ορχήστρα νέων είναι μια ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο ότι η συμφωνική μουσική στην Ελλάδα έχει παρόν και μέλλον. Ότι τα νιάτα της Ελλάδας δεν είναι μόνο reality, κάνουν και συμφωνική μουσική, το αγαπάνε, επενδύουν τον ελεύθερο τους χρόνο για να παίξουν μαζί, για να ασχοληθούν με έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου και θεωρούν αυτή την παγκόσμια πολιτική κληρονομιά κομμάτι του είναι τους. Θα ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί ή θα γινόταν ad hoc, θα γινόταν μια φορά. Να συναντηθούν παιδιά από τόσο διαφορετικά σημεία της χώρας και να συνεργαστούν με μια σπουδαία ορχήστρα από το εξωτερικό. Αυτό που γίνεται μέσα από τη Μούσα είναι ότι αυτός ο τρόπος υποβοήθησης, αν θέλετε, της εκπαίδευσης των παιδιών είναι ουσιαστικά η καθημερινότητα. Έρχεται ένας σπουδαίος καλλιτέχνης να κάνει μια συναυλία μουσικής δωματίου. Δεν θα φύγει από το Μέγαρο Θεσσαλονίκης εάν δεν δώσει τα φώτα του και το χρόνο του στη Μούσα. Έρχεται μια πολύ σπουδαία ορχήστρα. Δεν θα φύγει από το Μέγαρο Θεσσαλονίκης εάν δεν συνεργαστεί με τη Μούσα ή αν δεν κάνει σεμινάρια. Έρχεται ένας μαέστρος, το ίδιο. Έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε μια σημαντική διάλεξη. Δεν θα φύγει. Θα πάει και στη Μούσα. Προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά, να μάθουμε στα παιδιά ότι παρόλο που υπάρχει μια εντός εισαγωγικών ιεραρχία μέσα στο ορχήστρα, ότι όλοι είμαστε ένα. Δεν υπάρχει κάποιος περισσότερο σημαντικός, κάποιος λιγότερο σημαντικός. Παρόλο που ενδεχομένως κάποιοι, οι κορυφαίοι των ομάδων ή ο μαέστρος είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και λένε πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, πώς πρέπει να παιχτεί ένα έργο, όλοι είμαστε αυτοί που κάνουμε τη μουσική μαζί. Η ορχιστρική τέχνη κατά κάποιο τρόπο είναι η επιτομή του να ζεις και να συνεργάζεσαι με άλλους ανθρώπους και να προσφέρεις σαν μέρος ενός κοινωνικού συνόλου. Όλες οι εμπειρίες που έχει ο καθένας μεταδίδονται και μοιράζονται μέσα στην ορχήστρα και πολλές φορές θα έλεγα αυτό γίνεται αυτόματα, χωρίς πολλά λόγια και ειδικά αυτό που βλέπω και στην Μούσα είναι ότι βγαίνουν κάποιες επιθυμίες, δεν ξέρω, έτσι, πιο επαναστατικές ίσως σε ορισμένες στιγμές από τους νέους και το αποτέλεσμα είναι απρόσμενο. Αγαπάω πιο πολύ στην ορχήστρα που συγχρονιζόμαστε όλοι μαζί. Μου αρέσει και η μουσική που κάνουμε και προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε όλοι μαζί σε μια ομάδα. Οι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει, τα παιδιά μάλλον, που έχουν αποκτήσει εμπειρία μέσα σε ορχιστρικά σύνολα ή σε σύνολο χοροδιακής μουσικής από πολύ μικρή ηλικία, είναι καλύτεροι άνθρωποι. Είναι καλύτερα μέλη κοινωνίας. Ό,τι και να κάνουν στη ζωή τους. Η μουσική ως κοινωνικό εργαλείο μπορεί και να βοηθήσει την ίδια κοινωνία να διατηρήσει τον ιστό της και να εμπνεύσει τον κοινωνικό ιστό για να κάνει σπουδαία πράγματα ακόμα και στη μεγαλύτερη κρίση. Οικονομική, κοινωνική, όπως θέλεις πες το. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ.
Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι ότι εγώ βλέπω κοινό το οποίο δεν έχω δει ποτέ. Όχι σε ορχήστρες συμφωνικής μουσικής, σε οποιαδήποτε συναυλία, στο λέω, να έρχεται τακτικά. Καινούργιο κοινό. Νέο κοινό. Και σε ηλικία, αλλά και σε πρόσωπα. Άνθρωποι που τους έχει ξαναδεί στο Μέωρο. Και έρχονται μαζικά. Δεν υπάρχει μία συναυλία της Μούσα, μία. Είτε είναι σε συνεργασία, είτε είναι αυτόνομη συναυλία της ορχήστρας, που να μην είναι γεμάτη. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά από άλλες γειτονιές και όχι μόνο παιδιά, γονείς με μικρά παιδιά και έρχονται να βγάλουν φωτογραφίες, να παίξουν, να κάνουν κανένα σουτάκι, να παίξουν με το παιδί τους. Και βλέπω ότι έρχονται εδώ και χωρίς να τα ξέρω, τα βλέπω που έρχονται και παίζουν μπάσκετ, τα οποία δεν ερχόντουσαν. Ναι, έρχονται, πραγματικά έρχονται.